της επταμερούς συνάντησης. Αυτό το οποίο μας απασχόλησε ήταν τρία διαφορετικά θέματα. Το θέμα το ενεργειακό, το οποίο είναι άμεση προτεραιότητα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι η Κομισιόν μπόρεσε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι η βάση αναφοράς πάνω στην οποία θα στηριχθούμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα απόλυτα ισορροπημένο πλαίσιο, κάτι το οποίο θα υποστηρίξει και την εσωτερική αγορά, αλλά και τα προβλήματα όσον αφορά το κλίμα και το πρόγραμμα μέχρι το 2030. Φυσικά, στη συζήτηση μας απασχόλησε το θέμα της διασφάλισης της ενέργειας και είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, να υποστηρίξουμε τις δομές. Έχουμε κάνει πολλά ουσιαστικά βήματα μπροστά και πάνω απ' όλα θέλουμε να προωθήσουμε το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να σας πω ότι εκφραστήματα όσον αφορά το θέμα του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας και τονίσαμε ότι παίζουμε ένα ρόλο πρωτοπόρου, αλλά εάν αυτό χρειαστεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ομαδικές αγορές φυσικού αερίου, αλλά αυτό θέλουμε να το περιορίσουμε. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την παροχή φυσικού αερίου, αλλά στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τηρείται ο κανόνας της προστασίας του απορρίτου και ταυτόχρονα θέλουμε όσον αφορά το θέμα της εξελίξεως του κλίματος και το τι θα γίνει το Δεκέμβριο στο Παρίσι και ιδίως εκεί που θα συζητηθεί το θέμα του προβληματισμού του κλίματος, θα είμαστε παρόντες. Τώρα, κατά διάρκεια του δείπνου μας απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα των επαφών με τους ανατολικούς μας εταίρους. Δεν πρόκειται για ένα ναι ή όχι, αλλά πρόκειται για μια δυνατότητα συνεργασίας με τη Ρωσία και μια δυνατότητα την οποία τη συζητήσαμε ενδελεχώς, γιατί θα είναι καλό να έχουμε στενές αγαστές σχέσεις και συνεργασία, αλλά αναλύοντας την κατάσταση στην Ουκρανία και κοιτώντας πολύ προσεκτικά τη συμφωνία του Μίνσκ, τονίσαμε για άλλη μια φορά ότι θέλουμε πραγματικά να υλοποιηθεί η συμφωνία του Μίνσκ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ταυτόχρονα θα κοιτάξουμε ακριβώς πώς θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις και τα μέτρα τα οποία είχαν αποφασιστεί στις 31 Ιουλίου και κάποια ακόμα στις 8 Σεπτεμβρίου. Διευρύναμε τότε, όπως ξέρετε, τα μέτρα και είπαμε ότι θα πρέπει πραγματικά να κοιτάξουμε πρώτα την υλοποίηση του ΜΙΣΚ και μετά, γνωρίζοντας το τι έχει συμβεί και κοιτώντας και τις δύο παραμέτρους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Πρόκειται για μια πολιτική θέση και θέλουμε να υπάρχουν και αναγκαίες νομικές αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν τους επόμενους μήνες και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κάθε διάθεση να πάρει και περαιτέρω μέτρα αν αυτό χρειαστεί. Πάντως, ελπίζουμε ότι η συμφωνία του Μίνσκ πραγματικά θα υλοποιηθεί. Και φυσικά μετά το δείπνο σε μικρό κύκλο καθίσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό μαζί. Ήτανε μαζί ο πρόεδρος της Κομισιόν και του Συμβουλίου και θα υπάρξει μια γραπτή θέση από αυτούς τους δύο ή οι άλλοι οι οποίοι ήμασταν παρόντες, συνυπογράφουμε. Υπογραμμίσαμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τις αποφάσεις του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Τονίσαμε ότι σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τις εργασίες ώστε να μπορέσει να υλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διεργασίες οι οποίες είχαμε αποφασίσει εκείνη τη στιγμή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή του προγράμματος το οποίο είχαμε αποφασίσει, το οποίο στις 20 Φεβρουαρίου είχε κατονομαστεί με λεπτομέρεια, θα προσπαθήσουμε εμείς και η ελληνική κυβέρνηση πραγματικά να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση όλων αυτών των δεσμεύσεων. Τις επόμενες μέρες θα σας αποστείλει ένα πλήρη κατάλογο του τι θέλουμε να κάνουμε, τι έχει κάνει και πώς κινούνται αυτές οι αποφάσεις. Δηλώσαμε για άλλη μια φορά ότι θα υπάρξει μια διεργασία μέσα από την οποία θα γίνει αποτίμηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Αυτό θα γίνει στις Βρυξέλλες, αλλά το λεγόμενο fact finding
Finding Mission θα υλοποιηθεί στην Αθήνα. Και είπε ο εκπρόσωπος του Eurogroup ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι διαθέσιμος να έρθει σε επαφή, να μιλήσει, να εξηγήσει και όποτε είναι αναγκαίο αυτό πραγματικά να προχωρήσει τις αποτιμήσεις του προγράμματος αυτού. Αυτό είναι αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω για το τι έγινε σήμερα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.